Περίοδος διαπραγμάτευση το θέμα αυτό. Επομένως, δηλαδή, μιλάμε για τις 5 Ιουλίου. Πάμε Ιουλίου. Ελάτε, ακριβώς, τον Ιούλιο. Αλλά τι σημαίνει όμως, προσέξτε, με επιτρέπετε κύριε Γεωργιάδη. Η προηγούμενη δόση του δούνου του. Να το μάθει αυτό ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν πηγαίνουμε έτσι εμείς. Η προηγούμενη πηγαίνουμε με κλιμάκωση. Με επιχειρήματα. Η προηγούμενη δόση του δούνου του πριν 15 μέρες, 750 εκατομμύρια ευρώ, δεν πληρώθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού. Πληρώθηκαν με χρήματα του δούνου του. Του δούνου του. Τα τραβηχτικά από την Τράπεζα της Ελλάδας. Άρα έχουμε στείλει ένα μήνυμα. Δεν μπλοφάρουμε. Δεν έχουμε. Το ξέρουν. Και δεν πρόκειται να κόψουμε τους μισθούς της συντάξης και τα νοσοκομεία να κλείσουν για να δώσουμε στους δανειστές χρήματα. Κύριε Γεωργιάδη, αν πάνε σε εκλογές, θα είστε όλοι μαζί στις εκλογές αυτές όλες. Το ΣΥΡΙΖΑ και το 44% που προχθές ψήφισε κόκκινες γραμμές. Και... λέτε, κυρία Τσαπανίδου. Όσοι μπορέσουν. Κυρία Τσαπανίδου, όλοι μαζί θα είμαστε έτσι. Μα όλοι το 44% μαζί. Όλοι μαζί. Λειτουργεί ο κανόνας της πλειοψηφίας στο κόμμα μας. Κύριε φίλοι, αυτοί με μια που γραμμή δεν θα ψηφίσουν τη συμφωνία στη Βουλή δεν θα είναι μαζί στα ψηφοδέλτια. Μα τι λέτε. Ναι, αλλά... δεν θα υπάρξει ούτε ένας. Ούτε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταψηφίσει τη συμφωνία που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή. Ούτε ένας. Ο κύριος Μητρόπουλος που τον άκουσα τώρα έλεγε άλλα. Μη σχολιάζουμε ανθρώπου που δεν είναι παρόντες. Μα έλεγε άλλα. Ξαναλέω. Έλεγε δεν περνάει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Το μνημόνιο. Μου αφήστε με να κάνω ένα ερώτημα. Δεν περνάει, λέει, από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιο? Η συμφωνία. Ποια συμφωνία? Διότι θα είναι επαφής. Την ξέρει. Έτσι είπε. Τότε για ποιο λόγο δεν την πάτε σε εκλογές? Καμία αντίρρηση. Θα είναι όμως λιγότερο επαφής από ό,τι νομίζουμε και θα έχει ορίζοντα μεγάλο. Χρέος και ανάπτυξη. Μα για ποιο λόγο να την κατεβάσετε? Παρακαλώ, όχι άλλο ο κύριος Φίλης. Πρέπει να μιλήσει και ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν πειράζει. Δεν με καλά.